Κύριε Πανουράκη, μας ακούτε τώρα? Σας ακούω. Μόνο θερμή παράκληση. Παρακαλώ. Επειδή μιλάω κάθε ένα λεπτό, μιλάω με αστυνομία, πυροσβεστική, πολιτική προστασία. Δεν μπορεί να με έχετε 5 λεπτά και να περιμένω. Κύριε Πανουράκη, έχετε δίκιο, σας ζητώ συγγνώμη εγώ. Ναι, τρέχουν πράγματα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Πανουράκη, σας ζητώ συγγνώμη εγώ. Σας ακούω λοιπόν, ναι, πείτε μου. Να μας δώσετε μία εικόνα αυτή τη στιγμή γρήγορα για να σας αποδεσμεύσω λοιπόν να τρέξετε και στα καθήκοντά σας. Τι γίνεται στο νησί. Κυρίως, κύριε Πανουράκη. Κύριε Πανουράκη, κύριε Πανουράκη, ακούστε με λίγο. Κυρίως πείτε μας, εάν έχετε πάρει κάποια απόφαση, εάν έχετε βάλει ένα πρόγραμμα, τι θα γίνει απόψε με τον κόσμο ο οποίος δεν θα μπορεί να πάει και να κοιμηθεί στο σπίτι του? Σωστό το ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή είμαι στο αυτοκίνητο με τον κύριο Περιφερειάρχη. Θα κάνουμε ένα συντονιστικό τώρα σε κάνα μισάωρο το πολύ και θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις, γιατί περιμένουμε και τον κύριο Χαρδαλιά και από ό,τι μου είπαν πρέπει να έρχεται και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ναι, έχετε αποδεσμεύσει εσείς κάποιους χώρους, έχετε κάποια πρόταση να κάνετε στη σύσκεψη αυτή, θα πάτε με την πρόταση? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω κάτι τέτοιο. Ναι. Θα πάρθω να αποφάσει σε μισή ώρα. Θα ενημερώσουμε λοιπόν όλο τον κόσμο το τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Πάντως είναι πιο ψύχρεμη τώρα η κατάσταση. Ακούστε με. Το ευχάριστο είναι ότι δεν έχουμε θύματα. Από ό,τι με ενημέρωσε και η αστυνομία, είναι 3 άτομα τα οποία ήταν ελαφρώς τραυματισμένα, και είπα και στα άλλα κανάλια και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ήταν πολύ έντονος ο σεισμός. Δηλαδή πρέπει να κράτησε πάνω από 1 λεπτό. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ζήσαμε ήταν πρωτόγνωρο. Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουν γίνει ζημίες βέβαια σε σπίτια, σε εκκλησίες, σε καταστήματα. Το Βαθύ έχει υποστεί κάποιες ζημίες και στο λιμάνι, εκεί στην Προβλήτα, και από ό,τι με ενημερώνουν και στο Πυθαγόριο. Στο λιμάνι του Πυθαγόριου έχει κάποια προβλήματα. Θα τα δούμε όλα, αλλά σας λέω, προέχει η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Κύριε Πανουράκη, σας ευχαριστώ. Εντάξει, πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.